Μια μεγάλη τουριστική επένδυση δρομολογείται στην έκταση του παλιού εργοστασίου της ΑΒΕΑ στη Νέα Χώρα και σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη προχωρήσει η διαδικασία της αδειοδότησης. Πρόκειται για ένα σύνθετο επενδυτικό σχέδιο, το κόστος του οποίου υπολογίζεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει μια μεγάλη επένδυση, η οποία περιλαμβάνει ξενοδοχειακή μονάδα και κατοικίες, η οποία πρόκειται να γίνει στο παλαιό εργοστάσιο, στο χώρο που καταλαμβάνει το παλιό εργοστάσιο της ΑΒΕΑ. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Βέβαια, θα πρέπει να δούμε και άλλες πλευρές, διότι όπως έχω πει, εκεί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και ένα χώρο για ένα πάρκινγκ, για ένα μεγάλο πάρκινγκ. Το συγκρότημα κατοικιών και το ξενοδοχείο πρόκειται να ανεγερθούν σε 2 εκτάσεις των 11 στρεμάτων. Ποτέ η επένδυση δεν βλάπτει. Θα δώσει, αν είναι μεγάλη μονάδα, θα δώσει σε 30 ανθρώπους δουλειά. Λένε ότι θα γίνει γκαράζ για τα αυτοκίνητα. Τι γίνεται μετά, όταν πέσει αυτό το πράγμα? Ήδη έχει εξασφαλιστεί ο χαρακτηρισμός των φουγάρων του παλιού εργοστασίου της ΑΒΕΑ από το ΚΑΣΟ ως αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί και η μελέτη για τις προδιαγραφές της επένδυσης. Τουλάχιστον τώρα μπορούμε να θυμόμαστε αυτό το εργοστάσιο με τα υπολείμματά του, τα οποία καταφέραμε να τα διασώσουμε. Ήταν μια προσωπική πρωτοβουλία που πήρα ως δήμαρχος και παρά το ότι δεν υπήρχε πρόβλεψη να διατηρηθούν, ήταν για κατεδάφιση, καταφέραμε και το περάσαμε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και πλέον και από το Συμβούλιο Νεωτέρων και πλέον αυτά δεν κινδυνεύουν. Η έκταση μετά την κατεδάφιση του εργοστασίου της ανώνυμης βιομηχανικής εταιρείας Ανατολή, που αποτέλεσε σύμβολο ολόκληρης της συνοικίας της νέας χώρας για πολλές δεκαετίες, πέρασε στην ιδιοκτησία τραπεζικών ιδρυμάτων, τα οποία και θα υλοποιήσουν την τουριστική επένδυση.